pod.gr. Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις. Διαθέταμε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τη φαρμακευτική δαπάνη το 2000 και φτάσαμε στα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009. Η υπερβάλλουσα φαρμακευτική δαπάνη ήταν 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, αυτός ο εκτροχιασμός συνέβαλε και στον συνολικό δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας μας. Τον Ιανουάριο του 2020 είχα μιλήσει για μια πανδημία που θα έρθει και θα πλήξει τον κόσμο με πολύ μεγάλη δύναμη. Πολλοί τότε είχαν αμφισβητήσει αυτά τα οποία έλεγα. Στην Αγγλία είχαμε 120.000 νεκρούς στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Αλλά στην Ελλάδα είχαμε ελάχιστους νεκρούς γιατί κινηθήκαμε έγκαιρα. Επομένως υπήρχε ένας εφησυχασμός και αυτός ήταν ίσως λίγο αναγκαίος στην αρχή, αλλά μετά θα έπρεπε να είχαμε κινηθεί διαφορετικά. Όλοι έχουμε μία πολύ μεγάλη περιέργεια. Και οι Έλληνες και οποιοδήποτε άλλος λαός. Τι συμβαίνει με τους πολιτικούς αν αποφασίζουν για τις ζωές μας, τι γίνεται με τα κονδύλια? Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Ήλια Μόσιαλο, καθηγητής της πολιτικής της υγείας και διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Υγείας στο London School of Economics. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχετε κάνει πάρα πολλές έρευνες, περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις και βιβλία που έχουν μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Είστε ένας άνθρωπος που μας κάνει περήφανους ως Έλληνες και έχετε μπλέξει και με την πολιτική παλαιότερα. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, ξεκινήσουμε με ό,τι θέλετε. Είχατε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα και για τα κονδύλια που πηγαίνουν στην υγεία και τότε είχε θεωρηθεί πολύ καινοτόμο όλο αυτό που είχατε κάνει και ριζοσπαστικό. Ναι, είχα καταθέσει στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας ήδη από τον Νοέμβριο του 2009, πάμε πολλά χρόνια πίσω τώρα, 2 μελέτες σε σχέση με την εξέλιξη των δαπανών υγείας στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά το 2000, δηλαδή την περίοδο 2000-2009, με έμφαση στην κατανάλωση φαρμάκων και στις δαπάνες για τα φάρμακα. Οι 2 αυτές μελέτες έδειξαν ότι διαθέταμε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τη φαρμακευτική δαπάνη, δημόσιες δαπάνες αυτές, δεν βάζω τις ιδιωτικές δαπάνες για τα φάρμακα εκεί, το 2000 και φτάσαμε στα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009. Όπως καταλαβαίνετε είναι μια τρομακτική αύξηση για μια περίοδο 9 μόλις ετών. Δεν άλλαξε το επιδημιολογικό πρότυπο της χώρας μας, ούτε νοσήσαν όλοι οι Έλληνες από πολύ βαριά νοσήματα σε μια τόσο σύντομη χρονική περίοδο για να δικαιολογήσει μια τόσο μεγάλη αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Να πω επίσης ότι την περίοδο αυτή, αυτή την περίοδο των 9-10 ετών, η υπερβάλλουσα φαρμακευτική δαπάνη ήταν 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είχα υπολογίσει. Δηλαδή, ξοδέψαμε 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι υπολόγισα ότι κάθε χρόνο θα έπρεπε να ξοδεύουμε παραπάνω λεφτά, γιατί υπάρχει γύρεση του πληθυσμού. Άρα νοσούν περισσότεροι συμπατριώτες μας από νοσήματα, πρέπει να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη και μια λογική αύξηση λόγω και του πληθωρισμού που υπάρχει στη χώρα. Αυτά τα συμπεριέλαβα στις μελέτες, δεν κράτησα δηλαδή τη δαπάνη σταθερή για 9-10 χρόνια, πήρα υπόψη μια λογική ετήσια αύξηση, αλλά παρά τα αυτά η υπερβάλλουσα δαπάνη υπολογίστηκε στα 17,8 δις. Επομένως αυτός ο εκτροχιασμός της φαρμακευτικής δαπάνης συνέβαλε κατά πολύ και στον συνολικό δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας μας το 2009-10 που οδήγησε μετά στις σημαντικές οικονομικές περιπέτειες που αντιμετωπίσαμε την επόμενη δεκαετία, θα έλεγα. Ακριβώς αυτό, στην αυγή των μνημονίων εσείς βγήκατε και είπατε «Οπ, εδώ έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι κάπου έγινε ανεξέλεγκτο πάρτι». Σαφέστατα και μάλιστα έγινε ένα ανεξέλεγκτο πάρτι για μια ολόκληρη δεκαετία, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε αποβιομηχάνηση στον τομέα του φαρμάκου στη χώρα μας. Δηλαδή το παράδοξο ήταν ότι 20 χρόνια πριν φτάσουμε στο 2009-10 το 70-80% των καταναλούμενων φαρμάκων στη χώρα μας η παραγωγή τους ήταν εγχώρια για αυτά. Δηλαδή υπήρχε εγχώρια παραγωγή, υπήρχαν εργοστάσια στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει υπήρχε εργατικό δυναμικό. Δουλεύαν πάρα πολλοί άνθρωποι στα εργοστάσια αυτά. Μέσα στην 20ετία, από το 1990 μέχρι το 2010, η εγχώρια παραγωγή μειώθηκε στο 15%. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι συνέβη. Αρχίζαμε να πληρώνουμε πολύ περισσότερα
δισεκατομμύρια περισσότερα, ενώ ταυτόχρονα είχαμε μια σημαντική αποβιομηθένηση. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβούν αυτά. Πουθενά άλλο. Και το 2011 τα βάλατε με τα μυστικά κονδύλια. Μέχρι τότε δεν είχε τολμήσει άλλος να τα βάλει με τα μυστικά κονδύλια, που κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτές οι δαπάνες από τις γενικές γραμματείες, σωστά? Σωστά, ναι. Υπήρχε ένας νόμος που θεσπίστηκε της δικτατορίας του Μεταξά και ο οποίος ίσχυε μέχρι τότε και είχε καταθέσει πρόταση νόμου για την κατάργηση του συγκεκριμένου νόμου και των μυστικών κονδυλίων των γενικών γραμματείων τύπου. Δυστυχώς δεν κατατέθηκε αυτός ο νόμος, γιατί έπεσε η κυβέρνηση του Γιώργου του Παπανδρέου τον Νοέμβριο του 2011, οπότε δεν υλοποιήθηκε αυτή η νομοθετική μεταρρύθμιση που κατά τη γνώμη μου θα ήταν σημαντική και ούτε ακολουθήθηκε μετά από τις επόμενες κυβερνήσεις. Ήταν σημαντικά ποσά, ήταν μυστικά, τα διαχειρίζονταν ο κάθε υπουργός που ήταν υπεύθυνος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον τρόπο που ο ίδιος έκρινε και το πώς θα έπρεπε να διατεθούν. Εγώ θεώρησα ότι δεν θα έπρεπε αυτά τα χρήματα να αξιοποιούνται από έναν υπουργό και μάλιστα με μυστικό τρόπο, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να τονίσω όμως ότι και ο κύριος Πεταλωτής πριν από μένα δεν είχε κάνει χρήση αυτών των κονδυλίων. Εγώ βγήκα όμως δημόσια και είπα ότι πλέον θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για την καταργήση του. Και πολύ καλώς, γιατί πολλές φορές και εμάς τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς μας κατηγορούν ότι έχουμε σχέσεις και πράγματι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα πρέπει τα κονδύλια που είναι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι κρυφά, να είναι μυστικά. Αυτό δεν κατάλαβα κι εγώ και γι' αυτό τα επέστρεψα στον κρατικό προϋπολογισμό. Ίσως πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά όταν εκλεγήκατε βουλευτής, αρνηθήκατε τα χρήματα που προβλέπετε να παίρνει ένας βουλευτής και παράλληλα προσπαθήσατε και στον τομέα των φαρμάκων και στην γραμματεία τύπου να κάνετε τομές. Τα καταφέρατε? Δεν αρνήθηκα την βουλευτική αποζημίωση, να το διευκρινίσω αυτό. Αρνήθηκα να πάρω τη βουλευτική σύνταξη και αρνήθηκα να πάρω τα τότε λεγόμενα βουλευτικά προνόμια, δηλαδή το αυτοκίνητο. Δεν πήρα το αυτοκίνητο από την αρχή της βουλευτικής μου θητείας. Δεν δέχτηκα να πάρω συνεργάτες, δηλαδή να προσλάβω συνεργάτες που προβλέπονται από τον κανονισμό της Βουλής για τους βουλευτές. Επίσης, δεν δέχτηκα να πάρω τα δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, που είναι αρκετά κάθε χρόνο. Δεν δέχτηκα να πάρω δωρεάν κινητή τηλεφωνία και σταθερή τηλεφωνία και διάφορες άλλες παρουσίες, οι οποίες δίνονται για να διευκολύνουν τη ζωή των βουλευτών. Θεώρησα, επειδή ήμουν βουλευτής επικρατείας, ότι θα έπρεπε να συμβάλλω με τον δικό μου τρόπο τη μείωση της δημοσιονομικής δαπάνης μέσα στα πλαίσια μάλιστα μιας δύσκολης και δυσμενούς κατάστασης για τη χώρα μας. Και αυτό έκανα για όλη τη διάρκεια της θητείας μου. Άλλαξε κάτι από όλα αυτά που καταγγείλατε, κύριε καθηγητά? Και τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια και επειδή πάντα τα μάτια σας είναι πάνω από την Ελλάδα, θεωρείτε ότι μπορούμε να καταργήσουμε κάποια πράγματα? Είναι τόσο δύσκολη η σχέση των πολιτικών με τους ψηφοφόρους, η πελατειακή αυτή σχέση δυστυχώς που έχει αναπτυχθεί διαχρονικά? Είναι πάρα πολύ δύσκολη και σύνθετη. Αναφερθήκατε πριν και τις προσπάθειες που έκανα για την αδιάρθρωση και την αναμόρφωση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Θυμάστε ότι είχα καταθέσει το σχέδιο για την αναδιάταξη των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, της ΕΡΤ βασικά, ήδη από τον Αύγουστο του 2011, δηλαδή δύο περίπου μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Υπουργός Επικρατείας. Ήταν κατά τη γνώμη μου ένα ριζοσπαστικό σχέδιο για την αναδιάταξη των δημόσια χρηματοδοτούμενων μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας, με μείωση των καναλιών. Υπήρχαν πάρα πολλά κανάλια τα οποία δεν τα έβλεπε κανείς τότε, από μερικά αθλητικά κανάλια τα οποία δεν έπαιζαν τον ρόλο τον οποίο έπρεπε να παίζουν, ή ακόμα, αν το θέλετε, και το ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης συνολικότερα, που εγώ τον έβλεπα ότι θα πρέπει να αλλάξει, να γίνει ένα ψυχαγωγικό κανάλι, ένα ενημερωτικό κανάλι και να αναβαθμιστεί η ΕΡΤ3 στη Βόρεια Ελλάδα, παράλληλα να ενισχύσουμε τις διεθνείς παραγωγές και παράλληλα να δούμε και τη χρήση διαφόρων άλλων μέσων, δηλαδή από τα social media που το είχα θέσει από τότε, από το διαδίκτυο που η ΕΡΤ ήταν πολύ πίσω τότε στο διαδίκτυο, αλλά και την αξιοποίηση όλων των περιφερειακών σταθμών που είχε η δημόσια ραδιοτηλεόραση, η οποία ήταν πενιχρή. Στην ουσία δηλαδή θα έπρεπε να δούμε μια ουσιαστική αναβάθμιση και παράλληλα ανεξαρτητοποίηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από τον σφιχτό εναγκαλισμό της με την πολιτική εξουσία. Αν ρωτήσετε τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, οι οποίοι διαφωνούσαν με το πλάνο το οποίο είχα καταθέσει, θα σας πούν όμως παράλληλα ότι δεν έκανα καμία παρέμβαση όσον αφορά την πολιτική κατεύθυνση της ειδήσης ή τον ρόλο των δημοσιογράφων στη δημόσια τηλεόραση. Απολύτως καμία. Και το έκανα αυτό γιατί ήθελα να δείξω με τη στάση μου ότι είμαι ειλικρινής όσον αφορά τις αλλαγές τις οποίες πρότεινα, οι οποίες δυστυχώς όμως δεν υλοποιήθηκαν, γιατί υπήρχαν σημαντικές αντιδράσεις
και εντός του τότε κυβερνητικού κόμματος, αλλά και από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από την Νέα Δημοκρατία τότε. Θα θυμάστε ότι ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας με είχε καταγγείλει ότι θα παραδώσω τις συχνότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στους Τούρκους και τους Σκοπιανούς. Να τονίσω επίσης ότι μερικά χρόνια μετά, όταν υπήρχε η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, έκλεισε η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Επομένως, πού παραδόθηκαν αυτές οι συχνότητες, σε ποιες ξένες δυνάμεις? Σε καμία προφανώς, αλλά μπορείτε να δείτε το πώς παίζει το πολιτικό παιχνίδι στη χώρα μας, όχι με όρους ορθολογικούς, αλλά με όρους λαϊκιστικούς. Να περάσουμε τώρα στα της υγείας. Πολλές φορές τοποθετείστε δημόσια και προκαλείτε αναταραχή εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν έχετε διστάσει να κριτικάρετε και αποφάσεις από την Επιτροπή. Στην επιστήμη δεν υπάρχει μία μόνο αλήθεια, υπάρχει επιστημονικός διάλογος. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και οι διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να τοποθετούνται δημόσια. Επίσης, τα δεδομένα δεν είναι σταθερά, αλλάζουν συνέχεια. Έχετε δει ότι ο ιός μεταλλάσσεται, εξελίσσεται. Έχουμε καινούργιες φαρμακευτικές προσεγγίσεις πλέον, έχουμε εμβόλια. Και αυτά αλλάζουν και ανανεώνονται. Και πρέπει να αλλάζουν και να ανανεώνονται εφόσον αλλάζει ο ίδιος ο ιός. Με αυτή την έννοια, επομένως, γίνεται ένας γόνιμος επιστημονικός διάλογος και οι Έλληνες πολίτες κρίνουν και βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Το αντίθετο θα ήταν προβληματικό, να μην γίνεται γόνιμος επιστημονικός διάλογος. Σας ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο εισηγείται και πολιτεύεται η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, η οποία συγκροτείται από κορυφαίους συναδέλφους σας, ή διατηρείται ενδιασμούς? Δεν έχω ενδιασμούς και ποτέ δεν θα είχα ενδιασμούς για το ρόλο μιας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων είναι συμβουλευτικές επιτροπές προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης γενικότερα. Οι εμπειρογνώμονες δεν αποφασίζουν, δεν έχουν εξουσία για να αποφασίσουν, ούτε μπορούν να υλοποιήσουν πολιτικές. Τις πολιτικές τις αποφασίζει και τις υλοποιεί η εκάστοτε κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια, κανείς μπορεί να κρίνει μόνο τον συμβουλευτικό ρόλο της Επιτροπής, που ήταν επαρκής κατά τη γνώμη μου στη διάρκεια της πανδημίας. Οι δικές μου ενστάσεις έχουν σχέση με τον μονοθεματικό χαρακτήρα της Επιτροπής, που απαρτίζεται κυρίως από λοιμοξιολόγους. Είχα καταθέσει ήδη από τον Μάρτιο του 2020 μία πρόταση για μία πιο περιεκτική και πιο διευρυμένη, θα έλεγα, Επιτροπή, που θα περιλάμβανε και άλλες ειδικότητες. Θα έπρεπε να είχαμε και ειδικούς στις επιστήμες της συμπεριφοράς, δηλαδή θα πρέπει να κατανοούμε το πώς θα συμπεριφερθούν οι πολίτες όταν ανακοινώνονται καινούργια μέτρα, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, εγώ θα έλεγα και οικονομολόγους, γιατί τα μέτρα έχουν οικονομικές επιπτώσεις. Άρα, παράλληλα με την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, θα έπρεπε να είχαμε λίγο μια πιο σύνθετη επιτροπή, που να παίρνει μια πιο ολιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την επίπτωση των μέτρων που προτείνουν. Έχει κατηγορηθεί πολλές φορές η Επιτροπή ότι παρόλο που είναι ειδικοί, επί της ουσίας κάνουν ό,τι τους πει η κυβέρνηση, ενώ μπορεί να διαφωνούν. Δεν γνωρίζω αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, ούτε έχω πρόσβαση στις διεργασίες της Επιτροπής. Αλλά αν υπάρχουν ειδικοί μέλη της Επιτροπής που θεωρούν ότι τους επιβάλλονται αποφάσεις, αυτό θα πρέπει να το πούν δημόσια και κατά τη γνώμη μου να αποχωρήσουν από την Επιτροπή. Στην Ελλάδα, πολλές φορές, ακόμη και για θέματα υγείας, έχουμε δει να συγκρούεται πέρα από τον επιστήμονα με την πολιτική. Έχουμε δει την Εκκλησία να συγκρούεται με την επιστήμη και με την πολιτική. Όχι πάντα, σε όλες τις διαστάσεις. Δηλαδή, η Εκκλησία της Ελλάδας έχει πάρει πολύ θετική στάση στο θέμα των μεταμοσχεύσεων, παραδείγματος χάρη. Αντιθέτως, δεν είναι το ίδιο σε σχέση με την πανδημία. Τουλάχιστον στις αρχικές φάσεις της πανδημίας, έλεγα ότι η στάση της Εκκλησίας ήταν εξαιρετικά αμήχανη. Υπήρχαν πιέσεις για να μην υπάρχει οριζόντια εφαρμογή όλων των μέτρων. Δηλαδή, ενώ κλείνανε καταστήματα, δεν θα έπρεπε να περιοριστεί η πρόσβαση στους ναούς. Ο ιός, όπως γνωρίζουμε, μεταδίδεται σε όλους τους κλειστούς χώρους. Δεν έχει προτιμήσεις όσον αφορά τους κλειστούς χώρους, ούτε έχει προτιμήσεις όσον αφορά στους ποιους προσβάλλει. Επομένως, εδώ είδαμε μια διστακτική στάση από τη μεριά της Εκκλησίας. Εξελίχθηκε στην πορεία με ανακοινώσεις υπέρ των εμβολιασμών. Με συμμόρφωση, θα έλεγα, όσον αφορά την υιοθέτηση των μέτρων, και αυτό ήταν θετικό. Αλλά παράλληλα, εγώ θα περίμενα μια πιο ενεργητική στάση, ιδιαίτερα από Μητροπολίτες, που δεν ήταν στο σύνολό τους θετικοί όσον αφορά στο να καλούν τους θρησκευόμενους πολίτες και να συμμορφωθούν με τα μέτρα, αλλά και να ακολουθήσουν τις συστάσεις της Επιτροπής των Εμπειρογνωμένων όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Με αποτέλεσμα, ορισμένοι από αυτούς μάλιστα να χάσουν και τη ζωή τους, δυστυχώς. Και είναι μεγάλο κρίμα αυτό. Εσείς δεχτήκατε μια τεράστια επίθεση, σας καταδίκασε και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, γιατί ποστάρατε έναν φανταστικό διάλογο μεταξύ της Παναγίας και του Ιωσήφ. Και όχι μόνο σας καταδίκασαν την Εκκλησία, αλλά και οι υπουργοί της κυβέρνησης τάχθηκαν εναντίον σας.
Ορισμένοι υπουργοί της κυβέρνησης, θα έλεγα, αλλά παράλληλα υπήρχε η μαζική αντίδραση της κοινωνίας πολιτών, όπως θα είδατε. Η αντίδραση της κοινωνίας πολιτών ήταν σαφέστατη, θα έλεγα. Και τα μηνύματα τα οποία είχαν στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και η μαζική αρθρογραφία που υπήρχε στον τύπο, έδωσαν ένα σαφές μήνυμα. Η Ελλάδα είναι μια ορθολογική σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία θα πρέπει να υπερασπίζουμε την ελευθερία της έκφρασης, το χιούμορ και το λόγο του καθενός μας. Τα κάναμε μπάχαλο στην πανδημία. Στην αρχή ήμασταν χώρα πρότυπο στη διαχείριση. Μετά όμως φαίνεται ότι το χάσαμε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, όπως γνωρίζετε ήδη από τον Ιανουάριο του 2020 είχα μιλήσει για μια πανδημία που θα έρθει και θα πλήξει τον κόσμο με πολύ μεγάλη δύναμη. Πολλοί τότε είχαν αμφισβητήσει αυτά τα οποία έλεγα. Θα θυμάστε ότι υπήρχαν διακηρύξεις από γνωστούς επιστήμονες επίσης ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ότι αν δεν πας στη Γιουχάν στην Κίνα δεν πρόκειται να κολλήσεις και ότι στην ουσία πρόκειται για ένα περιθωριακό φαινόμενο. Όταν είχα βγει και είχα μιλήσει το Φεβρουάριο εναντίον των μαζικών συγκεντρώσεων, θυμάστε για το καρναβάλι της Πάτρας, είχα δεχθεί πάλι συγκεκριμένες επιθέσεις τότε. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει οι περισσότεροι, εγώ τα είχα συνειδητοποιήσει γιατί έχω μεγάλες επαφές με την Κίνα και έχω πολλούς πρώην φοιτητές μου που εργάζονται στην Κίνα και είχα απευθείας πληροφορίες για τη μαζικότητα του φαινομένου εκεί και για τη δρυμύτητα του φαινομένου. Τότε ήταν ενδημικό, ήταν μόνο μέσα στα πλαίσια της Κίνας, θα ήταν θέμα χρόνου να περάσει ο ιός και σε άλλες χώρες. Και γι' αυτό είχα τονίσει τότε με πολύ έντονο τρόπο ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι μαζικές συγκεντρώσεις και είχα κάνει έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να συστήσει μια διυπουργική επιτροπή έτσι ώστε να αρχίσει να προετοιμάζεται με συστηματικό τρόπο, να προετοιμάζει το σύστημα υγείας, να γίνουν οι αναγκαίες προμήθειες του ιατρικού εξοπλισμού για να προστατεύσουμε και τους υγειονομικούς μας, αλλά και τους ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία και στα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας, και να διαμορφωθεί ένα σχέδιο προστασίας των Ελλήνων πολιτών. Θα θυμάστε ότι η πρότασή μου αυτή υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο και συστήθηκε η Διυπουργική Επιτροπή και ελήφθη η απόφαση εγκαίρως για το lockdown στη χώρα μας. Ήμασταν η τρίτη χώρα που το έκανε. Σαν χώρα ήμασταν η πρώτη μάλλον, γιατί είχε προηγηθεί η Ιταλία αλλά όχι στο σύνολο της χώρας και είχε προηγηθεί η Ισπανία αλλά μόνο στην περιοχή της Μαδρίτης. Επομένως κινηθήκαμε πάρα πολύ έγκαιρα. Αν είχαμε περιμένει μερικές μέρες ακόμα θα είχαμε δει δραματικές εξελίξεις αντίστοιχες αυτές της Μαδρίτης και της Βόρειας Ιταλίας, αλλά μιλάμε για δύο περιοχές που έχουν καλύτερα και ισχυρότερα συστήματα υγείας σε σχέση με το ελληνικό ΕΣΥ. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχε μια σχετική χαλάρωση, θα έλεγα, που αρχικά ήταν δικαιολογημένη. Θα θυμάστε επίσης την τοποθέτησή μου στις αρχές Μαΐου, όταν σταμάτησε το lockdown και ο κόσμος βγήκε στις πλατείες και άρχισαν πολλοί να διαμαρτύρονται γιατί ο κόσμος είναι στις πλατείες, που εγώ τοποθετήθηκα υπέρ. Δεν μπορείς να κρατάς μια ολόκληρη χώρα κλεισμένη επί 10-12 εβδομάδες μέσα και να μην αφήνεις ανάσες στον κόσμο όταν βγαίνει έξω, ιδιαίτερα όταν τα κρούσματα στο σύνολο της επικράτησης ήταν 0, 1, 2, αυτές ήταν οι ανακοινώσεις εκείνης της εποχής. Έπρεπε όμως να υπάρχει μια πιο συστηματική παρακολούθηση από εκεί και πέρα. Εδώ πάθαμε αυτό που ονομάζω το φαινόμενο της πρόληψης. Τι είναι το φαινόμενο της πρόληψης? Ότι αν δεν έχει ζήσει το τι θα έχει συμβεί, τότε δεν πιστεύει ότι θα σου συμβεί. Παρότι το έχει δει ότι έχει συμβεί στις διπλανές σου χώρες. Στην Αγγλία είχαμε 120.000 νεκρούς το πρώτο κύμα της πανδημίας. Αλλά στην Ελλάδα δεν ζήσαμε αυτά. Είχαμε ελάχιστους νεκρούς γιατί κινηθήκαμε έγκαιρα. Επομένως υπήρχε ένας εφησυχασμός συνολικότερος. Και αυτός ήταν ίσως λίγο αναγκαίος στην αρχή, αλλά μετά θα έπρεπε να είχαμε κινηθεί διαφορετικά. Πώς? Με τυχαίες δειγματοληψίες. Μία άλλη πρόταση που είχα κάνει ήδη από το Μάρτιο του 2020, ότι δεν αρκούν απλώς να βγάζουμε τα τραπεζάκια του ΕΟΔΗ στις παραλίες της Θεσσαλονίκης και να κάνουμε δειγματοληψίες σε όποιον θέλει να κάνει ένα τεστ. Έπρεπε να κάνουμε τυχαίες δειγματοληψίες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου περιμένουμε να υπάρχει ένα δερμύτερο κύμα. Και αν αυτό γινόταν, θα μπορούσαμε να δούμε την εξέλιξη των κρουσμάτων, με αποτέλεσμα να πάρουμε τα μέτρα μας νωρίτερα σε επίπεδο Βορείου Ελλάδος. Αυτό το παραδέχτηκε, αν θυμάμαι καλά, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι αν είχε διαφορετικά στοιχεία θα είχε πάρει νωρίτερα μέτρα στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Το ότι δεν τα πήγαμε καλά στα επόμενα κύματα φαίνεται από τους χιλιάδες νεκρούς, όπου μάλιστα στη μελέτη του κυρίου Τσιόδρα φάνηκε ότι άλλα είναι τα συστήματα υγείας που διαθέτει η Αττική και άλλα η περιφέρεια. Έχει ίση πρόσβαση ένας φτωχός με κάποιον άλλον ο οποίος ζει σε ένα αστικό κέντρο και έχει καλύτερη οικονομική κατάσταση? Γενικότερα οι φτωχοί δεν έχουν ίδια πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με τους πλουσιότερους συμπατριώτες μας. Υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Αυτό έχει καταγραφεί από αλλεπάλληλες μελέτες που έχουμε κάνει και στο Πανεπιστήμιο μου. Αλλά υπάρχουν και δραματικές και σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη διάταξη και την ποιότητα των μονάδων εντατικής θεραπείας μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων.
και της υπόλοιπης Ελλάδας. Δηλαδή είναι διαφορετική η ποιότητα που υπάρχει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, τα Γιάννενα, τη Λάρισα, την Αλεξανδρούπολη που υπάρχει πανεπιστημιακό νοσοκομείο ή το Ηράκλειο, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Αυτό έδειξε η μελέτη των κυρίων Λίτρα και Τσιόδρα. Ήταν κάτι το αναμενόμενο όμως, τα ξέραμε όλα αυτά. Και γι' αυτό υπάρχει η ανάγκη, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Αλλά εδώ θα χρειαστεί γενναιότητα. Υπάρχει νομός στη χώρα μας που έχει 4 μικρά νοσοκομεία. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Είναι μικρός νομός. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται να έχει 4 μικρά νοσοκομεία. Θα έπρεπε να έχει ένα μεγάλο καλό νοσοκομείο. Ποιο νομό λέτε, κύριε καθηγητά? Το 80% των κατοίκων από αυτό το νομό νοσηλεύονται σε γειτονικό νομό. Εδώ τι θα έπρεπε να κάνει κανείς? Δεν θα έπρεπε να δει την αναδιάταξη των υπηρεσιών υγείας? Θα έπρεπε να επιμείνουμε στα 4 μικρά νοσοκομεία, ενώ οι πολίτες, οι κάτοικοι αυτού του νομού πηγαίνουν στο γειτονικό νομό να νοσηλευτούν? Στα Ιόνια νησιά. Δεν θα πω πού συγκεκριμένα, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να δώσω συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά κανείς μπορεί να βρει εύκολα σε ποια νησιωτική περιοχή της χώρας μας. Υπάρχει νομός με 4 μικρά νοσοκομεία, όπου η πλειονότητα των κατοίκων προτιμούν να μην νοσηλεύονται εκεί και να πηγαίνουν σε μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο σε διπλανό νομό. Νομίζω φωτογραφίζω τον νομό. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση όμως. Αν δούμε νομούς της Βορείου Ελλάδος, η πλειονότητα των κατοίκων πηγαίνει στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στη Στερεά Ελλάδα, η πλειονότητα των κατοίκων πηγαίνει και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Αττικής. Επομένως, εδώ πρέπει να ξαναδούμε ένα νοσοκομιακό χάρτη της χώρας που θα υπερβαίνει τον κατακαιρματισμό σε νοσοκομιακές μονάδες, που σημαίνει ότι θα μπορούν να έχουν συμπληρωματικές κλινικές, που σημαίνει ότι θα υπάρχει συγκέντρωση περιστατικών σε ένα νομό, όταν είναι σπάνιες περιπτώσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Ότι αν έχεις πολύ λίγες περιπτώσεις σε μια κλινική, και οι γιατροί αρχίζουν και χάνουν τις δεξιότητές τους σιγά-σιγά. Επομένως, όλα αυτά θα πρέπει να τα σχεδιάσουμε από την αρχή. Τι κάνουμε με την επανεκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού? Ένας χειρουργός που έχει μάθει τη χειρουργική τέχνη και επιστήμη πριν από 20 χρόνια και είναι σε ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο, και έκτοτε δεν έχει επανεκπαιδευτεί, όχι γιατί φταίει ο ίδιος ή η ίδια, αλλά γιατί δεν τους έχουν δοθεί οι δυνατότητες να επανεκπαιδευτούν. Η χειρουργική έχει αλλάξει τώρα, έχει γίνει λιγότερο επεμβατική. Άρα πού θα μάθουν τις νέες τεχνικές αν η πολιτεία δεν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις επανεκπαίδευσης? Επομένως, μήπως θα έπρεπε να τους δίνονται κίνητρα να έρχεται ένας γιατρός από μικρό νομό της Βόρειο Ελλάδας για μερικούς μήνες στη Θεσσαλονίκη σε ένα πιο καλά εξοπλισμένο νοσοκομείο που έχει περισσότερους γιατρούς με ανανεωμένη γνώση, να μάθει τις νέες τεχνικές? Ή κίνητρα σε ένα πανεπιστημιακό γιατρό από τη Λάρισα, παραδείγματος χάρη, να πάει κάθε 15 μέρες για μία μέρα στην Καρδίτσα, έτσι ώστε να εκπαιδεύει τους τοπικούς γιατρούς τις νέες τεχνικές? Δίνω κάποιες ιδέες, οι οποίες δεν είναι εξωπραγματικές, πρέπει να εφαρμοστούν. Και εδώ δεν μένουμε τους ιατρικούς λειτουργούς. Δεν υπάρχει σύστημα ανανέωσης των γνώσεων μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πέρα από τα συνέδρια που οργανώνουν οι ιατρικές εταιρείες και οι φαρμακευτικές εταιρείες. Αλλά στα συνέδρια όμως θα ακούσεις υπέροχες διαλέξεις, θα δεις υπέροχες διαφάνειες. Δεν θα μάθεις όμως πώς να χειρουργείς έναν ασθενή. Αυτό δεν γίνεται εκεί. Θα πρέπει να το μάθεις στην πράξη. Μάλιστα. Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον Ηλία Μόσιαλο, καθηγητής της πολιτικής της υγείας και διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Υγείας στο London School of Economics. Η έρευνα του εστιάζεται σε πολιτικές υγείας που σχετίζονται με εθνικά συστήματα υγείας και τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα Ιαπωνέζικα, τα Κινέζικα, τα Ρώσικα και τα Ισπανικά. Πρέπει να επιστρέψουν οι υγειονομικοί που επειδή δεν εμβολιάστηκαν είναι εκτός συστήματος? Κοιτάξτε να δείτε, αν έχουν νοσήσει, και αυτό επιβεβαιωμένα αποδεικνύεται, δηλαδή με εξέταση αντισωμάτων, κατά τη γνώμη μου αυτοί θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μόνο αν έχουν νοσήσει? Αν δεν έχουν νοσήσει, δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, κατά τη γνώμη μου εδώ υπάρχει ένα θέμα δεοντολογίας. Είναι γιατροί επιστήμονες και υγειονομικοί επιστήμονες. Γνωρίζουν πλέον πάρα πολύ καλά ότι τα εμβόλια είναι εξαιρετικά ασφαλή. Έχουν δοθεί σε δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, δισεκατομμύρια δόσεις. Δεν μπορεί να επιστρέψει ένας ανεμβολίαστος γιατρός, ο οποίος θα κηρύσει ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή και ότι τα εμβόλια δεν παίζουν κανένα ρόλο στον περιορισμό της πανδημίας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όμως και αν είχες εμβολιαστεί νοσείς πλέον, δηλαδή έχουν βγει και οι έρευνες, και στην εντατική κατέληγες παρότι εμβολιασμένος, με τους ειδικούς να λένε ότι αυτό συνέβαινε καθώς είχαν περάσει αρκετοί μήνες από την τρίτη δόση, και στο σώμα μας μπορούμε να έχουμε εμείς την επιλογή αν θα το κάνουμε το εμβόλιο.
Μα δεν είμαι υπέρ των υποχρεωτικών εμβολιασμών γενικότερα, ούτε κανείς υποχρεώνει τους υγειονομικούς να κάνουν εμβόλιο. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα στα πλαίσια της υγειονομικής κοινότητας, αν έχεις εκπαιδευτεί στην ιατρική ή σε οποιαδήποτε επιστήμη γενικότερα του χώρου της υγείας, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά πώς να αξιολογείς τα δεδομένα και πώς να τοποθετήσεις απέναντι σε φαινόμενα όπως η πανδημία. Εντάξει, τους υποχρεώνει γιατί δεν μπορούν να γυρίσουν και λένε ότι είναι εκδικητικό αυτό το μέτρο σε βάρος τους. Είναι όμως και ατομική επιλογή να αμφισβητείς την ιατρική επιστήμη. Ήρθαν, λέει, τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Εγώ που είμαι 32 ετών, να το κάνω ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, αν μπορούσατε να κάνετε μια εξέταση τίτλου αντισωμάτων, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν όλοι, γιατί υπάρχει και ένα κόστος για να δουν αν έχουν νοσήσει πρόσφατα, γιατί πολλοί έχουν νοσήσει πρόσφατα και ήταν ασυμπτωματικοί, αλλά αντισώματα μπορεί να έχουν αναπτύξει, οπότε δεν θα χρειαστεί να κάνουν άμεσα το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Γενικότερα, τα εμβόλια αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλη σημασία να γίνονται στους άνω των 60 και στις ευάλωτες κατηγορίες των συμπατριωτών μας. Να τονίσω επίσης ότι το επικαιροποιημένο εμβόλιο το οποίο θα μας έρθει και αφορά την Omicron 4-5, στην ουσία θα μας προστατεύει περισσότερο σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα, όσον αφορά στην αποτροπή της ήπιας λίμωξης. Αλλά όσον αφορά στην αποτροπή της σοβαρής λίμωξης, το υπάρχον εμβόλιο, δηλαδή όσοι έχουμε κάνει την τρίτη δόση, μας προστατεύει εξίσου καλά με το καινούργιο που θα έρθει για να σταματάει τις νοσηλίες και να εμποδίζει το θάνατο. Επομένως, τα επικαιροποιημένα εμβόλια θα είναι σχετικά βελτιωμένα σε σχέση με τα υπάρχοντα, αποτρέποντας την ήπια νόσηση, αλλά δεν θα είναι καλύτερα όσον αφορά την αποτροπή της σοβαρής νόσησης, ενώ παράλληλα δεν θα παίζουν ένα ρόλο ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, να εμποδίζουν τη διασπορά της νόσου. Δηλαδή, ο ιός θα εξακολουθεί να παραμένει στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα των εμβολιαστέντων, των περισσότερων εμβολιαστέντων, όχι όλων, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται και από τους εμβολιαστέντες. Τώρα, πώς θα κλείσει αυτός ο φαύλος κύκλος? Με την ανακάλυψη των ενδορυνικών εμβολίων. Έχουμε ήδη περίπου, νομίζω, 13 εμβόλια αυτή τη στιγμή σε φάση κλινικών δοκιμών. Όταν αυτά τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα, τότε με τη χορήγησή τους ενδορυνικά θα σκοτώνουν και τον ιό στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημά μας. Με αυτή την έννοια δεν θα υπάρχει ιός κάθε φορά που θα μιλάμε δυνατά ή θα φταρνιζόμαστε ή θα έχουμε μια άλλη λίμωξη και θα την περνάμε με αυτόν τον τρόπο και θα περνάμε και τον ιό της αλυχήμωσης και τον κορονοϊό σαν αδιπλανό μας. Όταν θα βγουν επομένως τα ενδορυνικά εμβόλια και τα κάνουν οι περισσότεροι από εμάς, τότε θα σταματήσει και ο φαύλος κύκλος της πανδημίας. Μέχρι τότε? Μέχρι τότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, κυρίως όσοι ανήκουμε στις ευάλωτες κατηγορίες των συμπατριωτών μας, δηλαδή όσοι είναι άνω των 60 και έχουν υποκείμενα νοσήματα ή όσοι είναι κάτω των 60 και είναι νοσοκατασταλμένοι και έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Ίσως χρειαστεί, αν υπάρχει έξαρση της πανδημίας στους επόμενους μήνες, να επανέλθουν κάποια από τα μέτρα που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, ίσως οι μάσκες στους κλειστούς χώρους. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί εμπολής από το κατά πόσο σοβαρό θα είναι το επόμενο κύμα της πανδημίας στους φθινοπορεινούς και τους χειμερινούς μήνες. Δεν βλέπετε κάτι περίεργο, γιατί εσείς πρώτος είπατε για τον κορονοϊό με τους Κινέζους? Για τους Κινέζους είχα πει ότι δεν είναι κάτι περίεργο και το είχα πει γιατί ήξερα πάρα πολύ καλύτερα την κατάσταση της Κίνας. Η Κίνα είναι μια χώρα η οποία ήταν κλειστή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, μόνο το 2% των Κινέζων είχαν έρθει σε επαφή με τον κορονοϊό. Δεν ήταν το ίδιο όπως σε άλλες χώρες που είχαν νοσήσει πάνω από το 50, 60, 70% των κατοίκων τους. Επίσης, η Κίνα είχε πολύ μικρό ποσοστό εμβολιαστέντων στους ηλικιωμένους. Επομένως, είχε αρκετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού τους που ανήκε στις ευάλωτες κατηγορίες. Γι' αυτό οι Κινέζοι τρόμαξαν και έκαναν όλα αυτά τα συνεχή lockdowns με στόχο να αποτύχουν την πολιτική του μηδενικού COVID. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι πρακτικά ανέφικτο τώρα. Αυτό θα μπορούσε να το είχαν πετύχει μέχρι και τη Δέλτα, ίσως, την παραλλαγή Δέλτα. Δεν γίνεται όμως με την Όμικρον, γιατί η Όμικρον διασπείρεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και έχουμε και τις επαναμολύνσεις και στους εμβολιασμένους επίσης. Επομένως, είναι αδιέξοδη η στρατηγική της Κίνας. Αργά ή γρήγορα θα το καταλάβουν και αυτοί, αλλά δεν μας έκρυβαν κάτι οι Κινέζοι. Μετανιώσατε πώς ασχοληθήκατε με την πολιτική? Όχι, θα έλεγα, γιατί αυτό έγινε μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας. Αν μετάνιωσα σε κάτι, ήταν ότι θα μπορούσα ίσως να κάνω περισσότερα κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εντός του πολιτικού βίου της χώρας. Δεν ξέρω τι περισσότερο θα μπορούσα να κάνω μέσα στα πλαίσια του ότι ήμουν απλός βουλευτής για τη μεγαλύτερη διάρκεια της πολιτικής μου θητείας. Έκανα όμως συστηματικά πολλές παρεμβάσεις από αυτές που αναφέρατε και εσείς για την φαρμακευτική και την υγειονομική δαπάνη. Πάρα πολλές παρεμβάσεις όσον αφορά τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας
Θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί κάποιες από αυτές, ίσως. Πολλά όμως δεν γίνονται, όπως και στη χώρα μας. Είναι μια πολύ δύσκολη χώρα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο στο σύστημα υγείας, αλλά και στο σύστημα της παιδείας, που και εκεί χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλες τομές. Αλλά και γενικότερα έκανε παρεμβάσεις οι οποίες έχουν σχέση με τις ρυθμιστικές αρχές της χώρας μας, την ανάγκη να είναι πραγματικά ανεξάρτητες και την ανάγκη να είναι πραγματικά ρυθμιστικές, όχι μόνο να παρακολουθούν τις στρεβλώσεις της αγοράς. Με αυτή την έννοια, όχι, δεν μετάνιωσα, γιατί πιστεύω ότι με τις μικρές μου δυνάμεις συνέβαλα και εγώ στο ότι να μην κατρακυλήσει η χώρα μας σε χαμηλά επίπεδα όσον αφορά τη διαχείριση των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων, να μπορέσει να διατηρήσει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα ήταν η κατάσταση, αναρωτιέμαι, αν αυτή τη στιγμή ήμασταν εκτός του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιθανώς και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα αυτά τα γεωπολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η χώρα μας. Αυτό θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς. Πού θα ήμασταν με την Τουρκία απέναντι εκτός του σκληρού πυρήνα της Ευρώπης. Βλέπετε τώρα με την Αγγλία τι γίνεται και τον Brexit. Ναι, με την Αγγλία και τον Brexit υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα εντός του συστήματος υγείας, γιατί έχουν φύγει πάρα πολλοί Ευρωπαίοι. Δεν έρχονται επίσης Ευρωπαίοι να δουλέψουν πλέον στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τους ίδιους αριθμούς που ερχόντουσαν παλιότερα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν συστηματικές και σημαντικές λειτουργίες όσον αφορά το εργατικό δυναμικό του συστήματος υγείας, οι οποίες δεν ξέρω πώς θα καλυφθούν τα επόμενα χρόνια. Να πάμε λίγο στα πιο προσωπικά σας για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τη συνέντευξη, να μην σας κρατάμε. Διάβασα πολύ για σας. Με την οικογένειά σας ήταν μονόδρομος, κατά τη γνώμη μου, να ασχοληθείτε και φοιτητής με την πολιτική, με την αριστερά. Έχετε κατακτήσει πολλές κορυφές. Θεωρείτε ότι το αναγνωρίζει αυτό η Ελλάδα? Θα επιστρέφατε μόνιμα εδώ? Καταρχήν, δεν νομίζω ότι μου χρωστάει η χώρα κάτι. Εγώ χρωστάω στη χώρα, γιατί εκπαιδεύτηκα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Τελείωσα τις σπουδές μου και την ιατρική σχολή και τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Αθήνας στην Ελλάδα. Άρα πάντα έχω στο μυαλό μου ότι πρέπει να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα μου. Θα επιστρέψω στη χώρα, θα επιστρέψω με οικογενειακά την επόμενη χρονιά. Αλλά πάλι επαναλαμβάνω, όχι γιατί μας χρωστάει κάτι η πατρίδα. Αισθάνομαι ότι εμείς οφείλουμε πάντα στην πατρίδα μας, γιατί μας έδωσε τα εργαλεία και τις βάσεις για να πετύχουμε στο εξωτερικό. Θα επιστρέψετε για να ασχοληθείτε με την πολιτική ξανά? Όχι, θα επιστρέψω, γιατί πλέον οι δυνατότητες που υπάρχουν μέσω τηλεργασίας μου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν θα είναι πλήρης η επιστροφή. Θα ζω το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς στην Ελλάδα και το μικρότερο στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά βασικά η βάση θα είναι στην Ελλάδα. Αυτά ήταν τα καλά της πανδημίας, για να πω. Υπήρχαν εξαιρετικά πολλά κακά με την πανδημία, αλλά υπήρχαν και πολλά καλά με την πανδημία σε σχέση με την αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, τουλάχιστον σε εμάς στην Αγγλία, που μας επιτρέπουν πλέον να εργαζόμαστε εξ αποστάσεως. Τελευταία ερώτηση. Έχετε γεννηθεί στην Ελλάδα, έχετε πάει σε δημόσια σχολεία στην Ελλάδα, σε δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μας. Φτάσατε κάποια στιγμή να εμπλακείτε και με την πολιτική? Επειδή ο κόσμος πολύ θέλει να μάθει τι συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο, σας τρόμαξαν κάποια γεγονότα? Είδατε τη διαπλοκή μέσα στα μάτια και αποφασίσατε να αποτραβηχθείτε και από εκεί και πέρα, χωρίς να πληρώνεστε, να βοηθάτε τη χώρα μας όπως μπορείτε? Κοιτάξτε να δείτε, η διαπλοκή υπάρχει στη χώρα. Νομίζω το είχε πει με πολύ εύλογο και αναλυτικό τρόπο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έκτοτε είδαμε τη διαπλοκή σε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξαλείφεται εύκολα και ούτε θα εξαλειφθεί εύκολα. Δεν είναι όμως μόνο ελληνικό φαινόμενο. Διαπλοκή υπάρχει και στη Μεγάλη Βρετανία. Αν δείτε το πώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ, δεν διαφέρουν κατά πολύ από χώρες οι οποίες δεν θεωρούνται εξίσου πολιτικά αναπτυγμένες σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία. Διαπλοκή υπάρχει σε πολλές χώρες του Νότου επίσης, του Ευρωπαϊκού Νότου, και πολύ περισσότερο σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε στη χώρα μας μέσα στις εγγενείς δυσκολίες που δημιουργούν τα φαινόμενα της διαπλοκής. Και σταδιακά να μπορέσει το πολιτικό σύστημα να είναι πιο ανεξάρτητο και να περιορίσει αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα. Πάντως δεν θα ξαναμπλέκατε με την πολιτική. Δεν νομίζω ότι έχω δείξει κάτι τέτοιο με την μέχρι τώρα δραστηριότητά μου, η οποία είναι κατεξοχήν επιστημονική και θα συνεχίσει να είναι επιστημονική. Αλλά η πολιτική δράση δεν σημαίνει ένταξη σε κόμμα ή ένταξη σε μια κυβέρνηση. Η πολιτική είναι η στάση μου όταν τοποθετούμε σε θέματα που αφορούν το σύστημα υγείας. Εξόχως πολιτική είναι επίσης η στάση μου όταν τοποθετούμε σε θέματα της πανδημίας και της διαχείρισής της. Με αυτή την έννοια, με τη διευρυμένη έννοια της πολιτικής,
μιλώντας για τα προβλήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας, αφορούν κυρίως τα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, για αυτούς τους ανθρώπους πάντα θα νοιάζουμε και θα κάνουμε τοποθετήσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως κατά ανάγκη ότι θα υπάρχει και κομματική ένταξη, αλλά πολιτική τοποθέτηση θα υπάρχει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαίας Άμκε. Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.